και όλη την διοίκηση και τα στελέχη του, γιατί πραγματικά αυτή η συνεργασία έχει αποτυπωθεί και έχει δώσει μια μεγάλη δυναμική στην πόλη. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ με τη σημερινή συνεργασία, με αυτό το μνημόνιο που υπογράφουμε, θέλω να πω το εξής. Ξέρετε, η πρώτη δουλειά που κάναμε όταν ήμασταν εδώ στο Δήμο ήταν και εδώ θέλω να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το στρατηγικό σχέδιο marketing. Μεταξύ των 7 στόχων για τη Λάρισα σε ορίζοντα πολλών ετών μπροστά. Μεταξύ των 7 στόχων, πακέτων όπως τα λέω, και τις δράσεις που θα είχαμε και τους στόχους που έχουμε βάλει να επιτύχουμε, μεταξύ αυτών των δύο, το σημαντικό ήταν ένα κομμάτι η επιχειρηματικότητα και τα δίκτυα και το δεύτερο κομμάτι ήταν η εκπαίδευση και η έρευνα. Το δεύτερο πακέτο, όπως το αναφέρουν οι καθηγητές, σε αυτό και να ξέρετε, εγώ το έχω σαν επαγγέλιο αυτό το στρατηγικό σχέδιο marketing. Λοιπόν, στο πρώτο επιχειρηματικό ήταν δίκτυα, ήταν αυτή η στρατηγική συνεργασία με τη Χελέξπο, ώστε να αναβαθμίσουν την έκθεση και όπως λέει, ανέφερε ο κύριος Ποζεκίδης, πλέον έχει εξελιχθεί σε μια δυναμική έκθεση. Και το δεύτερο έρχεται σήμερα εδώ με το ΑΚΕΤΑ και το ΙΒΟ, το Ινστιτούτο, αυτά που προείπε ο Δήμαρχος, ευθύνης γεωργία, ακριβίας κλπ. Εδώ είναι το δεύτερο σημείο που θέλω να βάλω και να πω γιατί είναι σημαντικό και να κλείσουμε αυτό, δεν θέλω να πω περισσότερα. Είναι ότι γνωρίζετε ότι στην Θεσσαλία, στη Λάρισα πάρα πολύ, αλλά και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, έχουμε μεγάλο έλλειμμα του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Άρα, αυτές οι δράσεις, οι οποίες είναι το Ινστιτούτο και ερευνητικά προγράμματα, τα οποία αποσκοπούν στην ευφυΐ γεωργία, στην γεωργία ακριβίας, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μέσο αντιμετώπισης της αναχέτησης. Πρέπει να αναχαιτήσουμε αυτή την ερημοποίηση της Θεσσαλίας και αυτή που προκύπτει γενικότερα από το μεγάλο έλλειμμα που έχουμε στο νερό. Όχι βέβαια μόνο αυτό θα μας σώσει, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι ένα μεγάλο σημείο. Άρα, να μια ευκαιρία μεγάλη, ούτως ώστε να την αξιοποιήσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε η Λάρισα έχει σταθεί, δείχνει τη δυναμική της στα νέα αυτά χρόνια με βάση τον πρωτογενή τομέα, με βάση το μεταβλητικό που το κύριος λόγος είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, μάλιστα με πολύ έχουν εξωστρεφεί χαρακτήρα και βέβαια όπως καταλαβαίνετε όταν αναπτύσσονται αυτές οι δραστηριότητες αναπτύσσεται και περισσότερο ο τομέας των υπηρεσιών.